όλο το μέρος α του νομοσχεδίου, σχεδόν τα μισά του άρθρα δηλαδή, καταπιάνεται με τη διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο και επιδιώκει να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν α στην ταχύτερη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με τη χρονική σύντμηση των διαδικασιών διορισμού, καθώς υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε αυτές. Β. Ζητήματα που αφορούν στην ειδική μέρημνα του κράτους για τους ορεινούς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς δήμους της χώρας μέσω της ενισχυμένης βαρύτητας της εντοπιότητας, κάτι για το οποίο διατυπώνει πολύ σοβαρές ενστάσεις η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής στο κείμενό της. Γ. Στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από το ΑΣΕΠ και Δ. Στην κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων προσλήψεων του Δημοσίου από τους επιτυχώντες των διαγωνισμών 1Γ και 2Γ του 2022. Καταρχάς, για το Γ και Δ θα υπερψηφίσουμε φυσικά τις διατάξεις για τους επιτυχώντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και φυσικά κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αντίθετος με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Εδώ όμως, στην ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία διαρκώς υπερπροβάλλεται, ας σταθούμε για λίγο, λέγοντας ότι πέρα από ορισμένους υπερόριμους εξυγχρονισμούς που έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό, τελικά η ψηφιοποίηση στόχο έχει την επιτάχυνση του αντιλαϊκού έργου. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Τις fast-track ψηφιακές αδειοδοτήσεις των επιχειρηματικών ομιλών, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς των λαϊκών σπιτιών, τους αυτόματους κόφτες σε υγεία και πρόνοια που πετάνε συνεχώς έξω κόσμο που έχει ανάγκη, ή την ψηφιοποιημένη φορολογία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων? Πράγματι, θεωρητικά, κύριε Υπουργέ, όλοι ξέρετε μπορούμε να κλείσουμε ψηφιακά ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, ναι. Δεν γινόμαστε όμως ίσοι και στη γρήγορη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες. Ολοκληρωμένες εξετάσεις και πολύ περισσότερο επεμβάσεις θα κάνει γρήγορα και άνετα μόνο αυτός που μπορεί να πληρώσει. Αυτός που δεν έχει να πληρώσει μπορεί και να πεθάνει, περιμένοντας μήνες για να γίνει το αναγκαίο χειρουργείο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι, για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία που συνεχώς αναπτύσσεται και πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι παντού και πάντα ποια εξουσία έχει στα χέρια της το εργαλείο της τεχνολογίας και για ποιον σκοπό. Για τα κέρδη της, όπως η αστική εξουσία, ή για να καλύπτονται οι κοινωνικές ανάγκες όλων των ανθρώπων, όπως φροντίζει η εργατική λαϊκή εξουσία. Αυτό είναι το θέμα. Ισχυρίζεστε τώρα ότι με το νομοσχέδιο θα γίνονται πιο γρήγορα οι προσλήψεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Και ποιος δεν το θέλει αυτό? Κάνετε όμως ότι δεν βλέπετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, τον ελέφαντα της υποστελέχωσης, η οποία στην πραγματικότητα αυτή είναι που μονιμοποιείται και γίνεται αορίστου χρόνου με βάση τη λογική του ένας προς έναν, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Και μάλιστα σε αρκετούς τομείς του δημοσίου επιδεινώνεται, όπως είναι στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Και αυτήν την πάγια και διαρκή υποστελέχωση του δημοσίου, ιδιαίτερα μάλιστα στις πιο κρίσιμες για το λαό υπηρεσίες του, από την υγεία και την παιδεία μέχρι την πολιτική προστασία και την πρόνοια, είναι χαρακτηριστικό ότι εσείς την προεξοφλείτε ανοιχτά, αφού στην αιτιολογική έκθεση μιλάτε για τη βελτιστοποίηση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών. Τη βελτιστοποίηση και όχι βέβαια για την πλήρη κάλυψη των ελλείψεών τους. Ενώ ακόμα και όταν αναφέρεστε στην υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, την εντοπίζετε μονάχα στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, αλλά η υποστελέχωση ως γνωστόν υπάρχει και ζει και βασιλεύει σε όλη τη χώρα και σε όλους χωρίς εξαίρεση τους υπόλοιπους δήμους, είτε είναι στην περιφέρεια είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και εν τέλει, τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωσή σας, το νομοσχέδιό σας δεν την αντιμετωπίζει, παρά μονάχα ασχολείται με τις διαδικασίες υλοποίησής της. Η υποστελέχωση όμως, κύριε Υπουργή,
είτε γίνει με όρους επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης, που βεβαίως και πρέπει να μην καθυστερούν, αλίμονο, είτε γίνει με το αυξημένο κριτήριο της εντοπιότητας, παραμένει υποστελέχωση. Και αυτό είναι το κύριο. Μόνο που ξέρετε, αυτές οι ελλείψεις προσωπικού δεν πέφτουν από τον ουρανό από μόνες τους, αλλά είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων. Πολλές φορές, μάλιστα, εκτός από αποτέλεσμα, αυτές οι ελλείψεις αποτελούν και την αναγκαία προϋπόθεση για να εφαρμόζεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Αλήθεια, η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων τι συνέπειες έχει? Διευκολύνει, λέτε, ή όχι την πολιτική ιδιωτικοποίησης της υγείας? Θα ήταν άραγε η ίδια η κατάσταση αν υπήρχαν στελεχωμένες και εξοπλισμένες δημόσιες πρωτοβάθμιες δομές υγείας με έμφαση στην πρόληψη? Ασφαλώς και όχι. Τότε όμως δεν θα υπήρχε πελατεία για τους εμπόρους της υγείας, που αλωνίζουν και λιμένονται σήμερα το χώρο αυτό. Θέλετε να πάμε στην παιδεία? Αν τα δημόσια σχολεία κάλυπταν όλες τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, ασφαλώς και δεν θα εκτοξεύονταν οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση, που ξεπαραδιάζουν τις λαϊκές οικογένειες και τις έχουν στο τρέξιμο μέχρι το βράδυ για τα παιδιά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, όπου πάλι οι οικογένειες είναι αυτές που πληρώνουν από την τσέπη τους, καλύπτουν έτσι την έλλειψη, την ανεπάρκεια και την υποστελέχωση όσων, τέλος πάντων, κρατικών δομών υπάρχουν. Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στην υποστελέχωση, στη στελέχωση μάλλον των δημόσιων υπηρεσιών, το βασικό ζήτημα δεν είναι το διαδικαστικό, το τεχνοκρατικό, αλλά το με ποιο κριτήριο και ποιο προσανατολισμό γίνεται αυτή η στελέχωση. Δηλαδή, τις αστικές κυβερνήσεις τις οδηγούν, είναι ρητορικό το ερώτημα, τις οδηγούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες ή προτεραιότητα έχει για σας πάντα εκείνη η πάγια και διαρκής ανάγκη του κεφαλαίου να αυξάνει την κερδοφορία του? Την απάντηση βεβαίως τη δίνετε κάθε μέρα με τα έργα σας. Γιατί και τα δύο ταυτόχρονα, ξέρετε, είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν. Το νομοσχέδιο βέβαια ανοίγει και άλλα ζητήματα. Και με το άρθρο 9 τιμωρεί με τριετή αποκλεισμό όσους επιτυχώντες διαγωνισμών δεν αποδέχονται τη θέση του διορισμού τους ή παρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό καταθέτει σοβαρές ενστάσεις η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και καλά είναι να τις λάβετε υπόψη σας. Αλήθεια όμως, αυτό το υπαρκτό φαινόμενο έχει ή δεν έχει άμεση σχέση με τις συνθήκες στο δημόσιο, που μόνο ελκυστικές δεν είναι? Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς που καθόλου δεν φτάνουν για να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα? 776 ευρώ παίρνει σήμερα ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. 776 ευρώ το μήνα. Πώς να ζήσει με αυτά μακριά από το σπίτι του, πείτε μας? Και από πάνω υπάρχει και εκείνη η απαράδεκτη διάταξη του ενιαίου, τέλος πάντων, μισθολογίου, με την οποία δεν αναγνωρίζεται, λέει, ακούστε, δεν αναγνωρίζεται, λέει, μισθολογικά η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι ένας εργαζόμενος που μπορεί να έχει εργαστεί μέχρι και 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, αν τύχει και διοριστεί στο δημόσιο, αμείβεται με το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο. Λες και πρόκειται για την πρώτη του δουλειά. 15 χρόνια δουλειάς πάνε στο βρόντο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε αυτό το 2015 με το νόμο 4354. Βλέπετε πόσο έχετε απλώσει όλοι σας το κόσκινο της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής. Και μιλάμε φυσικά για 12 μισθούς το χρόνο, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, και όχι για 14, καθώς η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του δημοσίου και των συνταξιούχων βεβαίως για άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Γι' αυτό καταθέτουμε σήμερα ως ΚΚΕ σχετική τροπολογία επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού και περιμένουμε και από την κυβέρνηση αλλά και από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για την τροπολογία αυτή. Όσο για την αύξηση των 12 ευρώ το μήνα, γιατί τόσα είναι τα καθαρά,
που θα δώσετε στους υπαλλήλους, στους δημόσιους από τον Απρίλιο του 25, τα σχόλια περιτεύουν. Την απάντηση σε αυτή την κοροϊδία θα σας τη δώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με τις κλαδικές τους κινητοποιήσεις που ήδη ετοιμάζονται, αύριο είναι των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, αλλά και με τη μεγάλη πανελλαδική τους πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Να ήταν όμως μόνο οι χαμηλοί μισθοί. Υπάρχουν κι άλλα αντικίνητρα, όπως η εντατικοποίηση της εργασίας σε πολλούς τομείς του δημοσίου και η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας. Όλα αυτά είναι που οδηγούν, κύριοι Υπουργοί, εργαζόμενους του δημοσίου ακόμα και στην παραίτηση από την εργασία τους, καθώς εξουθενώνονται κυριολεκτικά, όπως εκείνοι οι υγειονομικοί που έχουν φτάσει να λιποθυμούν από την κούραση. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου επεκτείνεται στο δημόσιο ο νόμος 4940 του 22, γνωστός και ως νόμος Βορύδη. Με αυτόν θεσμοθετήθηκε η σύνδεση της λεγόμενης στοχοθεσίας του δημοσίου με τα χρηματικά μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της αξιολόγησης βέβαια. Και αυτό τώρα γενικεύεται και τα πράγματα ξεκαθαρίζουν απόλυτα. Με το άρθρο 34 ορίζεται ρητά ότι για να λάβει ένας δημόσιος υπάλληλος τον μπόνους θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης βέβαια που έχει εξ αρχής αντιδραστικό χαρακτήρα και βρίσκει αντίθετο στους εργαζόμενους, αφού στην ουσία με αυτήν επιδιώκεται η ενσωμάτωση των εργαζομένων και κάτι επιπλέον και η ενεργητική τους συμβολή, αν είναι δυνατόν, στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων του αστικού κράτους. Με την αξιολόγηση να μετατρέπεται πότε σε μαστίγιο καταστολής και πότε σε καρότο ανταμοιβής. Χωρίς φυσικά να λείπουν ούτε οι αυθαίρετοι αποκλεισμοί ολόκληρων μονάδων ή μεμονωμένων εργαζομένων από το σύστημα των μπόνους και βέβαια, σημειώστε το αυτό, με τους δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους του δημοσίου να αποκλείονται εξ αρχής. Αυτοί δεν δουλεύουν στο δημόσιο. Αποκαλύπτοντας έτσι τον πραγματικό αντεργατικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του μέτρου. Αυτοί όμως είναι όμοιροι έτσι κι αλλιώς από τη σύμβαση εργασίας που έχουν υπογράψει και δεν χρειάζεται ο μπαμπούλας της αξιολόγησης. Παραπέρα, μόνο το 40% του μπόνους μιας υπηρεσίας κατανέμεται ισομερός στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται, λέει, με απόφαση του διευθυντή. Με τρόπο μη οριζόντιο, αλλά σε συνάρτηση, όπως λέτε, με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας. Μάλιστα. Δηλαδή, το διευθυντικό δικαίωμα επεκτείνει τη δικαιοδοσία του ακόμα και στο μισθό του υπαλλήλου. Και έτσι θα γίνονται αυθαίρετες μισθολογικές διακρίσεις υπαλλήλων με παρόμοια καθήκοντα. Ολοκληρώνεται έτσι η υλοποίηση ενός στρατηγικού στόχου και ενός διακαούς πόθου του αστικού κράτους που δεν είναι άλλος από την άμεση σύνδεση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με την αντιδραστική αξιολόγησή τους, με βάση βέβαια πάντα την εκάστοτε κυβερνητική στοχοθεσία. Και αυτό καλά είναι να μην υποτιμηθεί από τους εργαζόμενους στο δημόσιο, καθώς κάτι τέτοιο πλήττει τον ίδιο το σκληρό πυρήνα των εργασιακών και μισθολογικών του σχέσεων και δικαιωμάτων και ανοίγει διάπλατα το δρόμο ώστε στο δημόσιο το όποιο ενιαίο μισθολόγιο ή τα κλαδικά μισθολόγια να διαμορφώνονται πλέον και σε ατομική βάση, ένα είδος ατομικού μισθολογίου στην ουσία. Και αυτό δεν είναι πλέον μια υπόθεση εργασίας. Είναι η πραγματικότητα και η πείρα που έρχεται από όσους χώρους εφαρμόστηκε πιλωτικά, όπου υπήρξαν αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί όπως στο Υπουργείο Εργασίας ή μεγάλες διαφορές στα ποσά που έλαβαν εργαζόμενοι με παρόμοια καθήκοντα. Συνεπώς, είναι απολύτως δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ότι οι αρεστοί και οι μέτεροι των κυβερνήσεων και της διοίκησης θα έχουν προνομιακή μεταχείριση έναντι των υπολείπων. Με δεδομένο δε ότι ο βασικός στόχος του αστικού κράτους είναι η προώθηση της επιχειρηματικής δράσης παντού και φυσικά από αλλά και μέσα στο δημόσιο,
Το ύψιστο κριτήριο της αντιδραστικής αξιολόγησης δεν μπορεί παρά να είναι η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των εργαζομένων στο δημόσιο ως προς αυτόν τον στόχο όμως. Βοηθάνε σε αυτό, ξέρετε, και κάτι έννοιες και δεξιότητες που υπάρχουν στον αρχικό νόμο, δύσκολα μετρήσιμες, όπως ηγετικότητα, άντε να τη μετρήσεις, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ανθεκτικότητα του υπαλλήλου στις αλλαγές και τόσα άλλα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται το εξής. Ένας υπάλληλος, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, που κάνει καλά τη δουλειά του, μπορεί αναμφισβήτητα να θεωρηθεί ως ένας αξιόλογος και αποδοτικός εργαζόμενος, αλλά ως εκεί. Ωστόσο, η έννοια του υπαλλήλου υψηλής απόδοσης είναι σαφέστατα ευρύτερη. Και ποιον θεωρεί, λέτε, υπάλληλο υψηλής απόδοσης η κυβέρνηση? Ακούστε. Αυτόν που έχει προτείνει ή έχει εισαγάγει νέα τεχνολογικά εργαλεία ή λύσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας του ή της υπηρεσίας του. Και αυτόν που έχει λάβει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του. Με λίγα λόγια, για την κυβέρνηση, το να εκτελεί ένας υπάλληλος με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό τα καθήκοντά του δεν αρκεί πλέον για να χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος υψηλής απόδοσης. Για να κερδίσει αυτόν τον τίτλο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εφευρέτης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και όλα αυτά τι σημαίνουν? Μα ότι αν ένας φορέας ασκεί αναποτελεσματικές πολιτικές, δεν θα φταίει ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι διοικήσεις, αλλά οι ίδιοι οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν πρωτοβουλίες. Και ασφαλώς καλός υπάλληλος για την κυβέρνηση είναι εκείνος που αφουγκράζεται τις ανάγκες των επιχειρηματικών συμφερόντων. Το λένε οι ίδιες οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που λέει ότι είναι αυτός που συμμετέχει στη διοργάνωση κοινών επιχειρηματικών αποστολών και στη διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών. Το καταλάβαμε. Τελικά όμως, όλα αυτά τα μπόνους δεν προορίζονται να αναπληρώσουν τις τεράστιες μισθολογικές απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Καθώς δεν συνιστούν κάποια μόνιμη παροχή προς τους εργαζόμενους, αφού η κυβέρνηση μπορεί να αυξομειώνει κάθε χρόνο τον πύχη των στόχων ή ακόμη και να τα κόβει τελείως αυτά τα μπόνους, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Έχετε βάλει οροφές και στις δαπάνες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Τέτοιου είδους εξατομικευμένα συστήματα αμοιβών, όμως, εκτός από εργαλεία εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής, μετατρέπονται και σε κάτι θερμοκήπια νοσηρού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κυριαρχούν ο ανταγωνισμός, ο ατομικισμός και η εντατικοποίηση της δουλειάς. Θέλετε υπαλλήλους που να υιοθετούν πρόθυμα και οι ίδιοι τις κυβερνητικές πολιτικές, να ταυτίζονται με τους στόχους και τη στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτούς θέλετε. Αυτά θέλετε όλες οι αστικές κυβερνήσεις, και τότε που με τα μνημόνια σας τσακίζατε τους μισθούς, αλλά και τώρα, έξω από τα μνημόνια, που τους κρατάτε χαμηλούς τους μισθούς και με τον πληθωρισμό να τους ροκανίζει. Και αντί να δώσετε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, έρχεστε σήμερα και τάζετε διάφορα μπόνους ως ένα φτηνό υποκατάστατο των αναγκαίων μισθολογικών αυξήσεων, αλλά και ως ένα εργαλείο διαχωρισμού των εργαζομένων και κατακαιρματισμού της συλλογικής τους συνείδησης. Καταψηφίζουμε φυσικά επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.